Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιάννης Αγουρίδης και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη θεματική του 7ου φόρουμ των Δελφών για ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως απασχολεί εδώ και χρόνια τη χώρα και έχει να κάνει σε σχέση με την κτηματαγορά, σε σχέση με την αγορά του real estate και πώς αυτή κινήθηκε, κινείται και θα κινηθεί στην πορεία. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το φόρουμ των Δελφών, τους διοργανωτές και τον κύριο Τσομόκο. Έχουμε κοντά μας σήμερα 4 πάρα πολύ ειδικούς, 4 στελέχη τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το χώρο και το τι συμβαίνει. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιάννης Γκάνος από την Alpha Bank, εκ δεξιών μου. Συνεχίζουμε με τον κύριο Κορμά, Γιώργος Κορμάς, από την Τράπεζα Πειραιώς, τον κύριο Γιώργο Ελεκίδη, ο οποίος είναι από την Bain Capital, και καταλήγουμε στον κύριο Γιώργο Μαντζαμβινάτο, ο οποίος προέρχεται από την Q Real Estate. Σας καλωσορίζω στη σημερινή συζήτηση και θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο χρόνο, όπως γνωρίζετε. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα και τους 4, ξεκινώντας από τον κύριο Γκάνο. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου η αγορά των ακινήτων έχει περάσει, μεταξύ άλλων, όπως και όλη η οικονομία, από διάφορα στάδια. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα? Κύριε Γκάνο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και εσάς που είσαστε εδώ και τους διοργανωτές, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το οικονομικό φόρουμ. Να έρθω κατευθείαν στην ερώτηση που μου κάνατε. Είμαστε ξεκάθαρα από το 18 σε ανωδική πορεία. Η ελληνική αγορά κινήτων, μετά την δεκαετή ύφεση και κρίση που περάσαμε, πέρασε μια περίοδο σημαντικής αναπροσαρμογής τιμών προς τα κάτω. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην αγορά κατοικίας είχαμε αρνητικό repricing περίπου 45% από το peak, από το 9. Από το 18, που είναι ένα turning point, είμαστε σε περίοδο ανόδου, ξεκάθαρης ανόδου. Για να πάω την ερώτησή σας ένα βήμα παραπέρα, η άνοδος αυτή δεν ανακόπηκε με τον COVID. Δεν αναμένουμε ότι θα ανακοπεί τώρα με την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Είμαστε σε μια φάση, λοιπόν, ενάρετου οικονομικού κύκλου, όπου οι τιμές ανεβαίνουν. Η ζήτηση είναι ισχυρή και από το εσωτερικό μέτωπο και από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, αλλά και από το εξωτερικό μέτωπο. Βλέπουμε ότι το real estate είναι υποδοχέας σημαντικού αριθμού ξένων άμεσων επενδύσεων. Ίσως ο πρωταθλητής τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάνω από 2 δις ξένες άμεσες επενδύσεις στο χώρο. Άρα, είμαστε σε φάση ανόδου. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, κύριε Κορμά. Να καλησπέρισω και εγώ όλους όσους βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μας και είχαν την υπομονή να περιμένουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως επίσης και τον διοργανωτή, ξυπακούεται, του φανταστικού αυτού φόρουμ, τον κύριο Τσομόκο και την εταιρεία του. Μια εξαιρετική δουλειά. Μιλώντας για το real estate, πραγματικά έχουμε μπροστά μας έναν από τις ατμομηχανές ουσιαστικά της επόμενης μέρας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της χώρας. Είναι ένα σέκτορ, ένας τομέας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος, βέβαια, με την ανάπτυξη όλης της οικονομίας. Γι' αυτό και μακροοικονομικά συνδέονται άρρηκτα τα δύο αυτά πράγματα μαζί τους. Είμαστε σταθερά σε φάση ανόδου. Σίγουρα τα θέματα τα οποία προκύπτουν μετά τη δεκαετή κρίση, βαθιά κρίση, η οποία βέβαια δεν είχε καμία σχέση με το real estate, αλλά επηρέασε όλους μας, καθώς επίσης και την ελληνική οικονομία, ξεκινώντας ως μία κρίση, ουσιαστικά sovereign crisis, η οποία εξελίχθηκε και σε banking crisis. Αυτός είναι και ο λόγος, και νομίζω και ένα από τα κομμάτια τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, πώς οι τράπεζες βρέθηκαν με χαρτοφυλάκια ακινήτων, γιατί ουσιαστικά το ακίνητο δεν είναι απαραίτητα μέρος του ισολογισμού μιας τράπεζας. Δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει κάποια έσοδα, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί core business και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείριση, η οποία και θα πρέπει να αφήνεται στα στιβαρά χέρια, για να το πω λίγο με μεγαλύτερη έμφαση, δομών οι οποίες είναι χτισμένες, έχουν το know-how και μπορούν να ανταπεξέλθουν σωστά και διεξοδικά στην διαχείριση. Δηλαδή, ποιοι θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι? Βεβαίως.
θα μπορούσε να είναι είτε δομές οι οποίες θα αναπτυχθούν εσωτερικά μέσα στις ίδιες τις τράπεζες. Εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού. Δεν είμαι υπέρμαχος των τεράστιων εσωτερικών δομών, γιατί πάντα θεωρώ ότι το καλύτερο business model για μια τράπεζα είναι να συνεργάζεται με τους έχοντες το know-how στον κάθε χώρο που υπάρχει. Άρα για το real estate θα πρέπει η συνεργασία αυτή να γίνεται με εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν και το track record και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στη διαχείριση αυτή. Υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Στην Ελλάδα υπάρχουν, γιατί η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες η οποία μετά την τεράστια αυτή κρίση βρέθηκε με ένα ποσοστό σχεδόν 50% των δανείων της, τα οποία ως επιτοπλίστο ήταν secured, είχαν έστω εξασφάλιση ακίνητα, να βρίσκονται σε καθυστέρηση να γίνονται κόκκινα δάνεια. Οπότε κατ' επέκταση και χωρίς απαραίτητα να ήταν αυτό πρωταρχικός στόχος, αλλά κατέληξε ουσιαστικά εκ των πραγμάτων να υπάρχει, δημιουργήθηκε ένα μετασύμπαν, θα έλεγα, εταιριών οι οποίες ασχολούνται και έχουν την εξειδίκευση να κάνουν κάτι τέτοιο. Εδώ βάζω μια ανωτελεία και μάλλον ανοίγω μια παρένθεση, γιατί είναι σωστό να πούμε ολιστική προσέγγιση, η οποία λέει το εξής, ότι ουδείς, ούτε σε πανευρωπαϊκό, αλλά πόσο πολύ δε μάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να μπορεί να διαχειριστεί τα μεγέθη αυτά. Δηλαδή, όταν ένα στα δύο δάνεια είχε πρόβλημα, οπότε κατ' επέκταση ένα στα δύο, αν θεωρήσουμε ότι το κάθε δάνειο είχε και ένα κίνητο σαν εξασφάλιση, βρίσκεται σε μια διαδικασία εκποίησης προς πληστηριασμούς κλπ. Άλλα, αυτό το μέγεθος και αυτό το scaling και αυτό δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, αλλά η Ελλάδα έχει δημιουργήσει αυτή την δευτερογενή, ας το πούμε, αγορά και έχει το know-how, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητα μόνο για το ελληνικό γίγνεσθε. Είναι κάτι, και κάλλιστα μπορώ να φανταστώ, εταιρείες που θα δημιουργηθούν ή θα επεκταθούν μέσω αυτής της κρίσης, να μπορούν και να στέκονται επάξια και στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, για να μην σας κουράζω, ότι δεν είναι πρώτα απ' όλα rocket science, at the end of the day, δεν πρόκειται να πάμε κάποιον πύραυλο στον Άρη, είναι real estate, χωρίς να το απαξιώ βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί. Και δεύτερον, θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα και λόγω της εξειδίκευσης και αυτών που έχουν υπάρξει στην ελληνική οικονομία, να μεγαλώσουν και να γιγαντωθούν κάποιοι συγκεκριμένοι σχηματισμοί. Πολύ ωραία. Με προσοχή πάντα, γιατί θέλει ιδιαίτερη αξιολόγηση. Δηλαδή, ξαφνικά κάποιος ο οποίος έχτιζε σπίτια δεν μπορεί να πει ότι κάνω και διαχείριση ακινήτων την επόμενη μέρα. Κύριε Λεκίδη. Καλησπέρα και από μένα. Δύο λόγια για τον κύκλο της κτήματα αγοράς, όπως είπε ο κ. Κορμάς και ο κ. Γκάνος. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε μετά από μια δεκαετή κρίση, όταν υπήρχε και υπάρχει ακόμα liquidity στην πανευρωπαϊκή αγορά. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν φτάσει και αν όχι ξεπεράσει το πικ των τιμών του 2008. Η Ελλάδα είναι ακόμα στα οικιστικά 20-25% κάτω από το πικ του 2008. Υπάρχει ακόμα ένα spread 150-200 μονάδες βάσης πάνω από εκεί που ήταν το all-time low στα prime ακίνητα το 2008. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι είναι η μόνη αγορά πανευρωπαϊκά όπου τα prime ακίνητα, γραφεία, έχουν 400 μονάδες βάσης διαφορά από το ελληνικό ομόλογο, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό το spread είναι πολύ μικρότερο. Αυτό σε συνδυασμό με το imbalance στην προσφορά και ζήτηση, σε μια οικονομία που τα τελευταία 10 χρόνια η προσφορά νεόδμητων, είτε commercial είτε residential ακινήτων, ήταν ελάχιστη. Όταν ο νέος δανεισμός... αλλάζει αυτό, με συγχωρείτε, τώρα αλλάζει σε αυτή τη φάση αυτό? Βλέπουμε... Έχει ήδη αρχίσει και αλλάζει από το 2018 και μετά. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ακόμα μια ανισοσταθμία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς. Το άλλο θέμα είναι επίσης ότι ο νέος δανεισμός στον τελικό καταναλωτή ήταν πολύ περιορισμένος τα τελευταία χρόνια από τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίοι είχαν το φόκους τους στο να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από τα κόκκινα δάνεια, παρά το να δώσουν νέα δάνεια. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πώς μπορεί να εξελιχθεί η κρηματαγορά, όταν τώρα πλέον που οι τράπεζες έχουν σαν φόκους τους το νέο δανεισμό, το να δώσουν νέο δανεισμό.
Και ουσιαστικά, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, αυτή η άνοδος δεν σταμάτησε με το COVID. Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον πώς αυτή η γεωπολιτική κρίση, η οποία υπησέρχεται και στην καθημερινότητα μέσω του πληθωρισμού, μέσω της ενεργειακής κρίσης, μέσω της πιθανής κάμψης στην κατανάλωση, πώς θα επηρεάσει το real estate. Οπότε αυτό είναι το νέο μεγάλο στοίχημα για την ελληνική κλιματαγορά που βλέπω εγώ. Πολύ ωραία. Κύριε Μαντζαβινάτο, τι λέτε? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές. Δύο πράγματα. Ο Γιάννης Ογκάνος και ο Γιώργος Ολεκίδης μιλήσανε για μια απόκληση από τις τιμές, η οποία ήταν γύρω στο 25% από το 18 μέχρι σήμερα που γίνεται το repricing. Αυτό μας δίνει ένα 20% περιθώριο για να φτάσουμε στις τιμές που είχαμε την περίοδο της μεγάλης άνοιξης της κλιματαγοράς στην Ελλάδα, που ήταν το 6, το 7, το 8. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπε ο Γιώργος, διεθνώς οι δικές μας αποδόσεις σε σχέση με τα δικά μας bonds της ελληνικής οικονομίας έχουν ακόμα το περιθώριο για να μπορέσουν οι ξένοι επενδυτές να βρουν μια ασφαλή επένδυση. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο liquidity σε όλες τις αγορές, το οποίο περιμένει να γίνει placed, και το ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να υπάρξει ένα investment grade της χώρας, το οποίο θα αλλάξει τελείως την εικόνα, μας καθιστά μέσα στην αντένα των μεγάλων επενδυτών, πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Και το πιο σημαντικό είναι, επειδή... Μπορεί να αργήσει όμως αυτό, θέλω να μπορεί να αργήσει. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και εδώ στο φόρουμ να λέει ότι αυτό δεν μπορεί να κάποιος να το αναμένει νωρίτερα από το 2023. Ναι. Άρα, το λέτε ως προοπτική. Είναι σωστή η παρατήρηση που λέτε, αλλά απλά θέλω να πω το εξής, ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο χάρτης της κλιματαγοράς, εμείς περιμένουμε, και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μπορούν να το επιβεβαιώσουν, περιμένουμε στα επόμενα χρόνια ότι θα υπάρξει μια μεγάλη προσφορά ακινήτων στην ελληνική αγορά. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι επενδυτές θα βγουν να προσφέρουν ακίνητα στην ελληνική αγορά. Αυτή λοιπόν η προσφορά, επειδή θέλει ένα χρόνο ρήμανσης, ουσιαστικά θα έρθει να δέσει με το χρονικό περιθώριο το οποίο περιμένουμε να γίνει αυτή η αναβάθμιση, για να μπορέσουμε πλέον να δούμε μεγάλα institutional investors να έρθουν στη δική μας την αγορά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, unfortunately, επειδή είμαι ο μεγαλύτερος στην παρέα, έχω δει την Ελλάδα να ξεκινάει και να λέει real estate το θηρορό που λέγεται το διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο, ενώ όπως σήμερα είπε ο Γιώργος, με την εμπειρία που έχουν τα στελέχη σε όλο το φάσμα της αγοράς, είτε στις εταιρείες, είτε στις τράπεζες, είτε στους επαγγελματίες διαχειριστές όπως είμαστε εμείς, υπάρχει μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στα επόμενα βήματα, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Πέραν όμως από όλα αυτά, το θίξατε όλοι λίγο πολύ, απλά θα ήθελα μια μεγαλύτερη ανάλυση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, ο οποίος επηρεάζει παγκοσμίως την οικονομία και δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε κάθε επίπεδο, σε κάθε πεδίο, ενώ έχουμε μια ενεργειακή κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, σίγουρα στην Ελλάδα, που είναι και μικρό το διαθέσιμο εισόδημα σε αυτή τη φάση. Τι μπορεί να περιμένει κανείς από την αγορά το επόμενο διάστημα, δεδομένου και του πολέμου, αλλά και δεδομένων και των κυρώσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και δεν ξέρουμε μήπως διευρυνθούν στην πορεία. Να ξεκινήσω αυτό τον κύκλο λίγο ανάποδα, να ξεκινήσω από τον κύριο Μαντζαβινάτο που είχε ούτως ή άλλως το λόγο και να έρθουμε προς τα εδώ. Εγώ νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το fundamental, που είναι ότι ένας πόλεμος εν εξελίξει δημιουργεί μια κατάσταση αναμονής για τους επενδυτές, άρα δεν βλέπουμε εύκολα να γίνονται κινήσεις. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει και συνεχίζεται το ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις δούμε κάποια καλά νέα από την εξέλιξη του πολέμου, που όλοι περιμένουμε και ευχόμαστε να υπάρχουν σύντομα. Την κατάπαυση του πυρός. Νομίζω ότι θα ξαναδούμε transactions να υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Το δεύτερο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Μιλάμε όλοι για πληθωρισμό. Ποιο είναι το καταφύγιο στις επενδύσεις όταν υπάρχει πληθωρισμός? Τα ακίνητα. Άρα περιμένουμε να δούμε να υπάρξει το investment interest και σε top level, αλλά και σε retail level. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα βρίσκεται να έχει μια αποταμίευση των 50-100 χιλιάδων ευρώ, θα θέλει να βρει ένα ακίνητο το οποίο να αγοράσει και να τοποθετηθεί, με τη βοήθεια των τραπεζών βεβαίως και του δανεισμού, για να μπορέσει να έχει ένα safe investment για τα χρήματά του. Είναι όμως σε αυτή τη φάση, και να περάσω και στον κύριο Ελεκίδη, υπάρχει, να μιλήσω για τη γενιά μου. Η γενιά μου έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ
και να νοικιάσει σπίτι ακόμη, αλλά και να αγοράσει πλέον. Είμαστε σε αυτή τη φάση και βλέπουμε ξανά από την αρχή ότι δημιουργείται ένα μπλοκ το οποίο έχει κάτι το μαύρο μέσα του, οικονομικά τουλάχιστον. Υπάρχει δυνατότητα οι τριαντάριδες στη σημερινή που θέλουν να κάνουν οικογένεια ή που δεν θέλουν να βρουν ένα σπίτι στα κυβικά τους, να το πω έτσι, και να μπορέσουν να αγοράσουν, υπάρχουν ευκαιρίες για το μέσο κόσμο? Εντάξει, αυτό είναι σε μεγάλη συνάντηση και, οι κορυμάς και γκάνος από την πλευρά των τραπεζών μπορούν να απαντήσουν στο κατά πόσο υπάρχει διαθεσιμότητα δανεισμού. Γιατί ουσιαστικά η κτηματαγορά στη μεγάλη της άνοδο από το 2000 μέχρι το 2008 κινήθηκε κατά μεγάλο βαθμό από, από το δανεισμό που υπήρχε. Οπότε πλέον οι τράπεζες οι οποίες έχουν βάλει πίσω τους τα κόκκινα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, το focus τους και όπως τα παρουσίασαν και στα business plans τους προσφάτως είναι ο νέος δανεισμός. Ένα μεγάλο μέρος του νέου δανεισμού είναι και τα residential mortgages. Δηλαδή τα δάνεια στον τελικό καταναλωτή που, αν δείτε τα στοιχεία τα τελευταία 10 χρόνια, είναι, νομίζω είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη, αυτά που έχουν δοθεί. Οπότε ο δανεισμός είναι ένα μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά τις τιμές, και δεν μιλάω μόνο για τα οικιστικά αλλά και για τα επαγγελματικά ακίνητα, πρώτα απ' όλα το άμεσο impact από τον πόλεμο, το exposure στη Ρωσία, είναι μικρότερο από άλλες χώρες στην Ελλάδα. Όμως το μη άμεσο, το έμεσο impact του πολέμου, ποιο είναι? Είναι και ο πληθωρισμός, όπως είπε ο Γιώργος Μαντζαβινάτος, που τα ακίνητα βέβαια είναι ένα hedge. Παρόλα αυτά όμως, ο πληθωρισμός οδηγεί σε αύξηση του κόστου κατασκευής, στην αύξηση του νέου κόστου επενδύσεων για εμάς τους επενδυτές. Οπότε, στο βαθμό που βλέπαμε πριν από ένα χρόνο. Επαναδιατυπώσω ένα ερώτημα. Είπατε για αύξηση του κόστου κατασκευής, πολύ σωστά, το οποίο το βλέπουμε. Αναμένεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος για φέτος ή τους επόμενους μήνες? Αυτό πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το ξέρει σίγουρα, γιατί υπάρχει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια αγορά η οποία προμηθεύει με ενέργεια κατά πολύ μεγάλο βαθμό την Ευρώπη, η οποία πλέον κλείνει. Οπότε ένα μέρος οφείλεται σε αυτό. Ένα μέρος άλλο είναι το speculation. Σε κάθε περίπτωση, το speculation ίσως μειωθεί με την κατάπαυση του πυρός, όπως είπαμε και πριν. Αλλά παρόλα αυτά, το κόστος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο πλέον θα μπορούσε να βάλει κάποιους επενδυτές σε σκέψεις ότι τι είναι sustainable και τι όχι. Δεν σημαίνει όμως ότι, όπως είπε ο κ. Μαντζαβινάτος, ότι θα φύγει ο επενδυτής από τα κίνητα. Τα κίνητα είναι hedge στον πληθωρισμό. Τα μισθώματα είναι linked στον πληθωρισμό. Οπότε είναι ένα καταφύγιο. Οπότε σίγουρα ο πόλεμος δημιουργεί αστάθεια και αβεβαιότητα, το οποίο προβληματίζει τους επενδυτές, κάνει τους επενδυτές να στρέφονται σε πιο core περιοχές και σε πιο core τύπου επενδύσεων, ακόμα και μέσα στα ακίνητα. Δηλαδή, περιφερειακά ακίνητα, ακίνητα με πιο μεγάλο ρίσκο, είναι αυτά που θα χτυπηθούν περισσότερο. Είτε ακίνητα τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και στο retail, αν κάποιος θεωρήσει ότι, κοιτάξτε, η καταναλωτική ζήτηση θα πέσει γιατί το εισόδημα θα είναι λιγότερο, οπότε το ενίκιο που θα μπορεί να πληρώνει κάποιος θα είναι λιγότερο, που σημαίνει χαμηλότερες τιμές στο real estate. Οπότε θεωρώ ότι ναι, είναι το έμεσο impact που πρέπει να σκεφτούμε και πάντα ανά τομέα ακινήτου. Δηλαδή δεν υπάρχει το one size fits all. Πρέπει να δούμε ανά τομέα. Ωραία. Να έρθουμε εδώ στους πιο τραπεζικούς, να το πω έτσι, του πάνελ. Υπάρχουν δυνατότητες για δανεισμό σε συνδυασμό με το πόσο θα επηρεαστεί το ζήτημα αυτό από τον πόλεμο σε αυτή τη συγκυρία? Κολληθώ απλά τη σειρά, γι' αυτό δεν ξέρω. Βεβαίως, όχι γιατί παίρνω τη σειρά κάποιου άλλου. Λοιπόν, αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι σε μία μπαρουτοκαπνισμένη οικονομία όπως είναι η ελληνική, η οποία, όπως είπα και πριν, πέρασε 10 χρόνια κρίσης, ακολούθησε COVID, μετά έρχεται και αυτό, είναι ήδη, έχει κάνει τις ασκήσεις της και ξέρει πώς να συμπεριφερθεί και να διαχειριστεί την κρίση. Σίγουρα η αύξηση σε πρώτες ύλες δημιουργεί ένα θέμα στις νέες κατασκευές, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν είχαν γίνει πολλές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οπότε δεν υπάρχει και το απαραίτητο στόκ. Πηγαίνοντας κατευθείαν στην ερώτησή σας, στο αν υπάρχουν διαθέσιμα, αν έχει τη δυνατότητα κάποιο νέο ζευγάρι ή single, whatever, τέλος πάντων, θέλει να αγοράσει ένα σπίτι
αν μπορεί αυτό να το κάνει πράξη, σίγουρα δεν είναι κάτι απλό και μια εύκολη απόφαση. Γιατί δεν είναι μια εύκολη απόφαση? Γιατί, όπως είπα και πριν, ένας στους δύο έχει δει τους γονείς τους να χάνουν το σπίτι τους ή να χρειάζεται να μετακομίσουν κάπου αλλού ή λοιπά άλλα. Δεν είναι δηλαδή η ανέμελη εποχή του 2000, πρώτη φορά δάνεια, πρώτη φορά θεωρούμε ότι θα πάμε και θα μείνουμε σε σπίτια που δεν μπορούμε να συντηρήσουμε. Αυτό έχει γίνει και έχει περάσει βέβαια και στο decision making των τραπεζών, οι οποίες πρέπει και οφείλουν να έχουν θέση στην χρηματοδότηση της επόμενης μέρας. Σωστά αναφέρθηκε ότι έχουν καθαρίσει από τα βάρη του παρελθόντος, αλλά εδώ χρειάζεται να μπει μια ανωτελεία και να επισημανθεί ότι δεν είναι η ώρα να δημιουργηθεί το νέο κύμα του μέλλοντος. Θεωρώ πλέον ότι και το υποπτικό πλαίσιο είναι εκεί, όσο ήταν και στο παρελθόν, πολύ πιο σφιχτό. Άρα, όποιος πραγματικά έχει τη δυνατότητα να πάρει leverage, οι τράπεζες είναι εκεί για να το χρηματοδοτήσουν. Απ' την άλλη πλευρά, από την πλευρά της αγοράς, αν οι τιμές είναι υψηλές ή χαμηλές, αυτό είναι πάντα σχετικό. Ναι, όντως, υπάρχει ένας πληθωρισμός σε κάποιες περιοχές και τολμώ να πω ότι σε κάποιες από αυτές υπάρχει και υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις φούσκας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Και εκεί είναι που χρειάζεται προσοχή στην προσέγγιση. Γιατί και εκεί είναι που ήρθαν οι κρίσεις, είτε του COVID αλλά και της Ουκρανίας, για να διορθώσουν αυτό το κομμάτι. Άρα μπορούμε να βρούμε και το θετικό που πάντα υπάρχει μέσα σε μια κρίση. Ήρθανε για να διορθώσουν κάποια πράγματα, διότι όλοι μας βλέπαμε ότι οι τιμές ακολουθούσαν μια πορεία η οποία δεν ήταν απαραίτητα η ορθή ή αυτή η οποία θα μπορούσε να συνδυαστεί με την αντίστοιχη ανάπτυξη. Ποιος είναι ο παράγοντας όμως ο οποίος μπορεί να καθορίσει τις τιμές για να κινηθούν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση? Αυτό το ανέφερα εν μέρη λέγοντας πριν ότι δεν υπήρχε αρκετό στόκ στην αγορά. Οπότε σε μια αγορά στην οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, καταλαβαίνετε ότι οι 100 υποψήφοι αγοραστές, όταν έχουν μπροστά τους μια παλέτα 5 ακινήτων, είναι διαφορετικό από το να έχουν μια παλέτα 25 ακινήτων να διαλέξουν. Στη νέα κατασκευή μπαίνει κάποιο σχετικό φρένο λόγω της αύξησης των πρώτων υλών, όπως δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στο real estate, αλλά βλέπετε ότι ακόμα και το αναπτυξιακό πρόγραμμα όλης της χώρας έχει μπει on hold και προσπαθούν να βρεθούν λύσεις και για το public spending, για τις δημόσιες επενδύσεις, γιατί αυτό είναι ένα υπαρκτό τεράστιο πρόβλημα. Άρα όλα έχουν σχέση με την ύπαρξη ικανού προϊόντος, γιατί κι εσείς ή εγώ εγώ τέλος πάντων, ναι, εσείς που είστε και πιο νέος, σαν νέος άνθρωπος, ο οποίος θα θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, δεν θέλει να πάρει κάτι το οποίο είναι υποδέστερο των απαιτήσεών του. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι η αγορά σπιτιού και κατοικίας δεν είναι πουκάμισο ή ένα ζευγάρι παπούτσια ή ένα κοστούμι, το βάζω στην ντουλάπα ή το πετάω. Είναι για πολλούς, για τους περισσότερους ημών, είναι αγορά ζωής. Άρα πρέπει να το δούμε ως τέτοιο. Δεν είναι όλοι professional users οι οποίοι μπορούν να βρουν, να δομολογήσουν και να αξιολογήσουν το ρίσκο. Και εκεί είναι που μπαίνει το κομμάτι των τραπεζών, οι οποίες, όπως είπα πριν, και δεν αφορά μόνο τον όμιλο της Τράπεζης Πειραιώς, όλο το ελληνικό banking system είναι σε εξαιρετική θέση και έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει και νέες επενδύσεις και θέλει να το κάνει πάντα με λελογισμένο ρίσκο και έχοντας κατά νου ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε τα αντίστοιχα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Ωραία. Κύριε Γκάνο, συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση? Είναι, και επαναφέρω το ερώτημα, ότι αν οι τράπεζες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση της δανειοδότησης και πόσο θα επηρεαστεί όλο αυτό από το πόλεμο που γίνεται πάρα πολύ κοντά μας? Θα συμφωνήσω με τις τοποθετήσεις. Να πούμε ότι οι τράπεζες πλέον έχουν εξυγειασμένους ισολογισμούς. Έβγαλαν από πάνω τους πάνω από 60 δις κόκκινα δάνεια. Άρα έχουν τη δυνατότητα και με τις αυξήσεις κεφαλαίων που έχουν κάνει, όπως και η Alpha Bank που έκανε πέρυσι, έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να δώσουν δάνεια. Είναι προσανατολισμένες προς αυτή την κατεύθυνση. Η αγορά κινείται, όπως είπαμε και πριν, βρίσκεται στην αρχή του ανωδικού κύκλου. Άρα είναι safe και για αυτόν που παίρνει το ακίνητο και για αυτόν που το χρηματοδοτεί να το κάνει τώρα. Όσον αφορά τα νούμερα,
Το 2018 είχαμε περίπου 300 εκατομμύρια δάνεια, νέα στεγαστικά δάνεια, που έδωσε όλο το σύστημα, οι τέσσερις τράπεζες, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Ναι. Θυμίζω ότι προ-κρίσης το ετήσιο νούμερο χορηγήσεων νέων δανείων ήταν πάνω από 3 δις. Άρα μιλάμε για το 1 δέκατο. Το 19 αυτό έγινε 600 εκατομμύρια. Το 20 ήταν μια νεκρή χρονιά, σαν να μην υπάρχει στην οικονομία, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Το 21 φτάσαμε τα 900 εκατομμύρια. Άρα έχουμε δρόμο να καλύψουμε. Οι τράπεζες είναι εκεί να το υποστηρίξουν. Η ερώτηση είναι, τα νοικοκυριά και ο κόσμος είναι εκεί για να ζητήσει δάνειο? Όσο πιο πίσω πάμε, υπάρχουν νοπές μνήμες από την κρίση, όπως είπε ο Γιώργος, και κάποιος γίνεται λιγότερο ή περισσότερο επιφυλακτικός στο να πάρει δανεισμό, γιατί φοβάται την οικονομική συγκυρία. Αυτό αρχίζουμε σιγά σιγά και το αφήνουμε πίσω μας. Το βλέπετε και τώρα, δηλαδή, επειδή υπάρχει, αρχίζει να υπάρχει πάλι μια ανασφάλεια. Σωστά. Στον κόσμο λόγω της κατάστασης. Σωστά. Έχουμε ένα, όπως είπε και ο διοικητής και οι υπόλοιποι τραπεζίτες και οι υπόλοιποι οικονομολόγοι, έχουμε ένα supply shock αυτή τη στιγμή από το supply side. Από τη μία. Από την άλλη, ο κόσμος φοβάται τον επερχόμενο πληθωρισμό και ακόμα είναι σε μια κατάσταση που περιμένουμε για να δούμε. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι ζωντανή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει τις τιμές που ανεβαίνουν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει τις καταθέσεις του και στο φόβο του πληθωρισμού θέλει κάπου να τις τοποθετήσει. Άρα, ένα hard asset όπως το ακίνητο, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπαν και οι Γιώργηδες, είναι inflation hedge, είναι άμυνα στον πληθωρισμό. Θεωρούμε ότι τελικά η επίπτωση του supply shock και αν τα πράγματα δεν επεκταθούν προς το χειρότερο, δηλαδή τελειώσει κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος και το ενεργειακό κόστος αρχίζει να εξομαλύνεται. Αν, θεωρούμε ότι... αν τελειώσει ο πόλεμος όμως, οι κυρώσεις είναι παρούσες και στην επόμενη ημέρα δημιουργεί αυτό ζήτημα. Κοιτάξτε, το θέμα των κυρώσεων είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Το είπαμε και χθες και σήμερα σε διάφορες συζητήσεις. Από ό,τι φαίνεται, η παγκόσμια οικονομία και το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε μπαίνει σε μια περίοδο από παγκοσμιοποίησης, να το πω έτσι. Άρα, το είδαμε και στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, τι συνέβη, θα το δούμε ίσως και τα επόμενα χρόνια, οι ροές ανθρώπων και κεφαλαίων θα αρχίσουν να περιορίζονται. Αυτό τι θα μας κάνει? Θα μας κάνει πιο ισοστρεφείς ενδεχομένως. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα επηρεάσει το επίπεδο τιμών ή τη δυσκολία ή ευκολία που έχει κάποιος να αγοράζει ένα affordable ακίνητο. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι η ρευστότητα θα είναι, μάλλον θα βαίνει αυξανόμενη, ζήτηση υπάρχει, οικονομική αβεβαιότητα εσωτερικά στη χώρα δεν έχουμε, εξωγενές σοκ ναι υπάρχει, θα πρέπει να δούμε πού αυτό θα σταματήσει. Τώρα, για το νέο ζευγάρι, για το affordability του housing και το αν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία να κάνει κάποιος την επόμενη ενέργεια, θα πω ότι πέρα από το παραδοσιακό mortgage lending, το στεγαστικό δάνειο, πλέον έχουμε και το leasing κατοικίας, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στη χώρα μας, το οποίο δίνει μια επιπλέον διέξοδο στα νοικοκυριά για μακροχρόνια χρηματοδότηση του σπιτιού τους. Μάλιστα. Βλέπω ότι έχουμε περίπου 2 λεπτά ακόμη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε κάποιος από το κοινό να σας κάνει κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον ή κάποια. Βεβαίως. Μισό λεπτό μόνο να σας φέρουν το μικρόφωνο για να ακούγεστε, να μας ακούνε και διαδικτυακά. Και με αυτό να κλείσουμε. Μ' ακούτε? Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν περιοχές στην Αθήνα οι οποίες αυτή λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, οι οποίες αυτή τη στιγμή αρχίζουν να έχουν ενδείξεις φούσκας. Θέλετε να μας προσδιορίσετε ποιες περιοχές θεωρείτε ότι έχουν τουλάχιστον την οσμή των ενδείξεων της φούσκας? Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν θα το κάνω για έναν συγκεκριμένο λόγο, γιατί θα φουσκώσω τα μυαλά των πολιτών. Οπότε θα μεγαλώσω περισσότερο τη φούσκα. Δυστυχώς αυτό είναι που, αυτό, για να το πω λίγο διαφορετικά, εννοείται ότι δεν θα πω κάποιες περιοχές. Θα σας βοηθήσω εγώ? Όχι, δεν θα με βοηθήσω, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το πρόβλημα είναι το εξής. Δεν νοείται, τουλάχιστον στον κόσμο στον οποίο κινούμαστε και όλοι βιώνουμε, δεν νοείται κάποιος να χρωστάει τον ένφια δεκαετίας και να θεωρεί ότι το ακίνητό του κοστίζει διπλάσιο από ό,τι ήταν το τελευταίο transaction που έγινε στην περιοχή, διότι έχει πλέον έρθει η ανάπτυξη και πρέπει να εξαργυρώσει το μέλλον δεκαετίας. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να πληρώσει το όνειρο του συγκεκριμένου,
Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά σίγουρα αυτό το όνειρο δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει μια τράπεζα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει μια αποτίμηση στο πόσο θα κάνει αυτό το ακίνητο σε 10 χρόνια και να το χρηματοδοτήσει, γιατί θα κάνουμε πάλι τα λάθη του παρελθόντος. Και όπως είπα πριν, αυτό το πλαίσιο πλέον δεν υπάρχει. Άρα είναι και ένας μηχανισμός ασφαλείας που έρχεται για να διορθώσει τις τιμές. Το πρόβλημα έγκυται σε αυτό ακριβώς. Αυτό είναι μια τοποθέτηση. Να σας ρωτήσω αλλιώς. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό τα νότια προάστια κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας να έχουν τρομερή αύξηση και οι καινούργιες οικοδομές. Επειδή τελειώνει ο χρόνος, θα σας απαντήσω για τα νότια προάστια. Στα νότια προάστια δεν υπάρχει θέμα μεγάλο, διότι υπάρχει το κοινό το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τις τιμές αυτές. Όταν το South Coast στη Γαλλία είναι στις 25 έως 35.000 ευρώ, το να πληρώσει κάποιος στη Βουλιαγμένη 10.000 ευρώ ή 15, θεωρεί ότι έχει potential να ανέβει και παραπάνω. Όσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτό το κοινό, δεν είναι σε καμία περίπτωση φούσκα. Και εκεί είναι που θα επανέλθω και θα κλέψω λίγο από τον χρόνο σας, όπου τα sanctions μπορεί να επηρεάσουν λίγο τη συγκεκριμένη αγορά. Γιατί μέρος της αλλοδαπής ζήτησης προέρχεται και από χώρες οι οποίες βρίσκονται πλέον σε sanctions. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό, ούτως ώστε να επηρεάσει όλη την οικονομία. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και άλλη ερώτηση. Εκτιμώ ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τον κλάδο του real estate. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή τον κύριο Γκάνο, τον κύριο Κορμά, τον κύριο Ελεκίδη, τον κύριο Μαντζαβινάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και όσους και όσες μας παρακολούθησαν. Να ευχαριστήσω και πάλι τους διοργανωτές του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και τον κύριο Τσομόκο. Καλή συνέχεια.